Ενώ ο Αλέξανδρος μου άφησε ένα γράμμα. Μεγάλο γράμμα. Ένα πολύ όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Κάθε τέλος είναι και μια καινούργια αρχή. Η σημασία έχει το ταξίδι και όχι ο προορισμός. Και αυτό το ταξίδι ήταν πολύ όμορφο. Απέκτησα καινούργιους ανθρώπους στη ζωή μου. Αλέξανδρε Κωνσταντίνε, απέκτησα δύο μικρότερα αδέρφια. Να προσέχετε, μάγκες μου, και περιμένω να σας θαυμάσω στο τελικό. Gio, my older brother. I love you, man. Take care of everything. And I'll call you when you get out of the MasterChef. I believe you will make me proud and finish in the top 5. Κύριε Νίκο, αδερφέ μου, φίλε μου, με έκανες να καταλάβω γιατί αγάπησε τη μαγειρική. Βγάζεις τόσα πολλά στα πιάτα σου. Σε θαυμάζω για όλα όσα έχεις καταφέρει στη ζωή σου. Συγκινήθηκα. Μου βγήκε αυθόρμητα. Ελπίζω να του δοθεί ευκαιρία και να επιστρέψει στο σπίτι. Τζαμάλ, φίλε μου, ήρεμη δύναμη. Με περιόρισε τις γνώσεις και σαν λέει. Καλά τα λέει, συνέχισες. Τιμή μου που σε γνώρισα. Ηρώ, μικρή μου αδερφή, να προσέχεις, να είσαι πάντα ντόμπρα και να υπενθυμίζεις σε όλους με τη συμπεριφορά σου τι ανθρώπους βγάζει η Λεβεντογιάννα Κρήτη. Ο Αλέξανδρος με χαρακτήρισε ντόμπρα. Και αφού το κατάλαβε εκείνος, μπορούν να το καταλάβουν και άλλοι, είτε με καλό ή με κακό τρόπο. Μαργαρίτα, το απόλυτο 10. Κάνεις περήφανος όλους τους μάγειρες και μαγείρισες. Γνώσεις, πιάτα, γεύσεις. Μαρία, η ηλικία δεν μετράει ποτέ και σε τίποτα. Συνέχισε να μαγειρεύεις καλά, γευστικά και όμορφα. Αντώνη, αδερφέ, χάρηκα που σε γνώρισα, μάγειρας από τους λίγους. Συγγνώμη που δεν σας αναφέρω όλους έναν-έναν. Ονομαστικά αλλάζετε τόσο πολύ. Και θα γράφω σελίδες, γιατί τώρα τι έκανες, αλλά τέλος. Μία εξαίρεση θα την κάνω για τον Παύλο. Φίλε, μην ακούς κανένα και προχώρα μπροστά, ζαχαροπλάστη της καρδιάς μας. Να θυμάστε όλοι το εξής. Sky is not the limit. Και ελληνιστή, ο ουρανός δεν είναι το όριο. Κυνηγήστε τα όνειρά σας και κοιτάξτε μόνο μπροστά, εις το επανειδήν. Αλέξανδρος. Πίστευα ότι θα γράψει για όλους τους ανθρώπους που μαγείρευε μαζί στην ίδια ομάδα τουλάχιστον. Αλλά εμένα δεν με ανέφερε πουθενά. Okay, ούτως ή άλλως μου είχε δείξει ότι δεν με είχε αναγνωρίσει ποτέ ούτε σαν ζαχαροπλάστη, ούτε σαν μάγειρα, ούτε σαν άνθρωπο. Ήταν ένας άνθρωπος που μιλούσε άσχημα και προσέβαλε. Και όταν το απαντούσε με τον ίδιο τον εκνευριζότανε. Εμένα προσωπικά τουλάχιστον μου είχε μιλήσει άσχημα 2 φορές μπροστά σε τρίτους. Και αντί να μου ζητήσει ένα συγγνώμη, μου κούνησε το δάχτυλο και μου είπε πρόσεχε. Θεωρώ ότι ήταν πολύ νωρίς για να φύγει ένας τέτοιος παίκτης. Είχε κερδίσει 2 ομαδικές σαν αρχηγός, αλλά πιστεύω ότι είχε να δείξει πολύ περισσότερα πράγματα μέσα στο παιχνίδι, σαν ατομική προσπάθεια. Και ελπίζω να προσπαθήσει να επιστρέψει στο μέλλον.